Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα απόψε. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό Eurogroup για την Ελλάδα. Όπως ίσως έχετε ήδη ακούσει από τον κύριο Σεντένα, τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, αλλά και από τον πρόεδρο του ESM, αλλά και από τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή. Όλοι τους εξέφρασαν την ικανοποίησή του για την πρόοδο του προγράμματος. Υπήρξε συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν λίγα προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την τελική εκταμείωση της δόσης. Επιπλέον, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική περίπτωση είναι πως οι άνθρωποι πλέον είναι πεπισμένοι ότι τα πράγματα έχουν πλήρως αναστραφεί και αρχίζει η συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδος, αλλά και το πώς η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, όπως τονίζει η τελευταία παράγραφος της δήλωσης του Eurogroup, την οποία έχετε στα χέρια σας, ότι δηλαδή με άλλα λόγια τώρα θα υπάρχει ένα Euro Working Group για να εξακριβώσει τα περαιτέρω βήματα σε σχέση με τη γαλλική πρόταση για ελάβρεση του χρέους σε σχέση με την ανάπτυξη, όπως συνεφωνήθηκε στο Euro Group του Ιουνίου του 2017. Εν κατακλείδη λοιπόν, ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία σε σχέση με το παρελθόν. Η τρίτη αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Η τέταρτη αξιολόγηση δεν θα ενέχει τόσα προαπαιτούμενα, διότι επρόκειτο για ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα. Άρα, οι σημαντικές συζητήσεις που έχουμε να κάνουμε στο μέλλον σχετίζονται με το χρέος και με την φύση της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό σημάδι ότι τα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εξ αυτών το 1,8 ή το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε ένα απόθεμα, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, έτσι ώστε να σταθούμε στα πόδια μας μετά τον Αύγουστο 2018 και επέκεινα του προγράμματος. Συνεπώς, τώρα θα πω κάποια σχόλια στα ελληνικά και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις στα αγγλικά. Όλους και όλες που είσαστε εδώ, νομίζω ήταν άλλο ένα καλό Eurogroup για την Ελλάδα. Θα ακούσατε όλοι τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Πιέρ Μοσκοβισή, ο Κλάους Ρέγκλιν και ο Μάριο Σεντένο, πως είναι πολύ αισιόδοξοι, πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο που έχουμε κάνει. Στην ουσία είπανε ότι έχει πολιτικά τελειώσει η τρίτη αξιολόγηση, υπάρχουν μερικά προαπαιτούμενα που παραμένουν, που είναι κατά βάση τεχνικής φύσεως, και άρα όλο το κλίμα μέσα στο Eurogroup ήταν πολύ θετικό, και φαίνεται ότι τώρα κοιτάμε μπροστά, όχι τόσο πολύ στα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι λίγα σχετικά αυτά, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα που είχε πολύ βάρος στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη αξιολόγηση, και άρα δεν παραμένει πάρα πολύ δουλειά εκεί. Παραμένει όμως δουλειά να συζητήσουμε για το χρέος. Ήταν πολύ εθαρρυντικό σημείο για μας ότι η τελευταία παράγραφος του Κομιουνικέ συζητάει για την ομάδα εργασίας που θα διευκρινίσει τα μέτρα του χρέους ως προς το γαλλικό μηχανισμό, όπως το λέμε, τη ρήτρα ανάπτυξης, όπως ήταν πολύ θετικό για μας ότι στο ανακοινωθέν δίνει ότι από το 6,7, από τα 6,7 δις που θα είναι η εκταμείευση, 1,9 είναι για να δημιουργήσουμε τους δικούς μας πόρους, το buffer που λέμε, για να μπορούμε να βγούμε με αισιοδοξία από το πρόγραμμα το 2018. Συζητήσαμε και την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης, που πρέπει να παρουσιάσουμε
ένα ολιστικό, όπως το λέει το ανακοινωθέν, ένα ολιστικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη, για όλες αυτούς τους δείκτες που έχουν καλυτερέψει στην οικονομία, αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το χρέος. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, ποια είναι ακριβώς η στρατηγική που θα ακολουθεί για την ελάχιστη του χρέους και φυσικά πώς θα βοηθήσουν οι θεσμοί σε όλο αυτό. Λίγες λεπτομέρειες για την. There are two issues that you raise in your question. The first issue is about the French mechanism, which relates debt to growth. Το χρέος είναι αναπτυξία και η βασική ιδέα είναι ότι θα υπάρχει η ελάπιση χρέους και κατόπιν. Εάν η ανάπτυξη είναι απογοητευτική, τότε θα υπάρχει περισσότερη ελάπιση χρέους. Εάν όμως η ανάπτυξη είναι καλύτερο, σε καλύτερο βαθμό του αναμενωμένου, τότε δεν θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Θα είναι περιττός, δηλαδή. Το δεύτερο σημείο, το οποίο επίσης εφήγει συνέντευξη τύπου προθύστερα, είναι πως η Ελλάδα θα πρέπει να έχει το δικό της πρόγραμμα, που το δικό μου κόμμα συζήτησε επί μακρόν το Σάββατο στα αρμόδια όργανα, πρέπει να έχει το δικό της πρόγραμμα μέτρων φιλικών προς την ανάπτυξη, έτσι ώστε φυσικά να βοηθεί η Ελλάδα και φυσικά η βιωσιμότητα της ελληνικής ανάπτυξης. Αλλά δευτερευόντως, θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη γεφύρωση των προβλέψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΕΛΤΑ. Δεν μπορώ να σας δώσω το μέρος του μηχανισμού, διότι αυτό θα κάνει και το Euro Working Group. Δηλαδή θα δούμε τις λεπτομέρειες, ποιοι μηχανισμοί θα εργοποιηθούν, πότε κτλ. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Από το Bloomberg. Έχω ένα δικό μου τρόπο ανάγνωσης τελευταίας φράσης. Και αυτό έχει μια μικρή διαφοροποίηση από τα όσα είπατε και από τα όσα ακούσατε πιο πριν. Άρα, τι ακριβώς σημαίνει η φρασιολογία ολιστική προσέγγιση? Σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα λάβει σάρκα και οστά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις? Ποιο ακριβώς θα είναι το μέλλον? Συγγνώμη. Πρέπει να πω ότι είναι μια μονομερής ανάγνωση της δήλωσης του Eurogroup, διότι η δήλωση της Eurogroup τον περασμένο Ιούνιο διαχωρίζει τα μέτρα του χρέους σε βραχυπρόθεσμα, τα οποία ήδη λειτουργούν και βοηθούν την αλλαγή των επιτοκίων, που είναι εξαιρετικά βοηθητικό, διότι ξέρετε ότι οι επιτοκίες στο μέλλον μόνο θα αυξηθούν. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία σημαίνουν την αύξηση των οριμάνσεων των ελληνικών χρεών μεταξύ 0 και 15, και έπειτα έχει και άλλα μέτρα. Συνεπώς, αυτό που συζητήσαμε τώρα, τα άλλα μέτρα έχουν ήδη συζητηθεί και λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν επί τη βάση του DSA και το πώς θα λειτουργήσει όταν εμείς βγούμε από το πρόγραμμα. Άρα είναι σαφές προς όλους και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη ανάγνωση αντίθετη προς τούτο, ότι ο γαλλικός μηχανισμός έρχεται ως επιστέγασμα όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να διαβάσετε ξανά αυτή την παράγραφο για να καταλάβετε πώς συνάδει με το ανακοινωθέν του Eurogroup τον προηγούμενο Ιούνιο. Ναι, φυσικά στην ακτίνα που καθορίζεται, στο εύρος που καθορίζεται από τη δήλωση του Eurogroup τον προηγούμενο Ιούνιο. Σε σχέση πάλι με την τελευταία φράση του ανακοινωθέντος, αυτά τα ολιστικά μέτρα, είναι ένας τρόπος πίεση, είναι ένας τρόπος μάλλον διασφάλισης του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για την διασφάλιση της συμμετοχής του και στο μέλλον? Πώς ακριβώς εσείς θα ερμηνεύατε αυτή τη φράση? Κοίταξτε, να σας απαντήσω. Εγώ θα είχα την εξής ανάγνωση.
Υπάρχει μια γενική συμφωνία, πολλά έχουν γίνει σαφώς για να βοηθηθεί η ελληνική ανάπτυξη και φυσικά έχουν γίνει πολλές τελεμικές αλλαγές. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών είχαμε περάσει νόμους σχετικά με το κτηματολόγιο, σχετικά με... Να θέσουμε μια τάξη σχετικά με τις ακτές και τα δάση κτλ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για το FDI, διότι οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν στην τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα θέλουν να ξέρουν εάν αυτή είναι μια περιοχή που μπορούν να χτίσουν ένα θέατρο ή όχι. Άρα όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σημειώνονται και φυσικά μαζί με το τι συμβαίνει στους λιμένες αλλά και στις επενδύσεις στον λιμένα του Πειραιά και στον λιμένα της Θεσσαλονίκης. Άρα, υπό μια έννοια, έχετε δίκιο. Λέμε στον Τιτανιτάφο ότι συμβαίνουν πράγματα, αλλά ταυτοχρόνως μπορούμε όλα αυτά τα μέρη, όλες αυτές τις προσπάθειες να τις συγκεράσουμε έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μας οδηγεί στην επιτυχία. Αυτή την ανάγνωση θα είχα εγώ, δηλαδή έχουμε μια συνολική στρατηγική. Δεν μιλάμε μόνο για μια στρατηγική εδώ, μια μεταρρύθμιση αλλού, αλλά είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για το μέλλον της Ελλάδος. Και υπό αυτή την έννοια η λέξη ολιστική σημαίνει το απάβγασμα των προσπαθειών μας. Τώρα, σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος, από εδώ και πέρα, ναι, ακούσατε το τι ακριβώς συνέβη και την συνέντευξη τύπου των τριών ηγετών. Οι τρεις επικεφαλείς μίλησαν για το τέλος του προγράμματος. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει? Αντιστρέφει λίγο την παρατήρησή σας. Υπό ποια έννοια? Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε, να εγγυηθούμε προς τις αγορές, αυτή τη στιγμή να σταθούμε στα δικά μας πόδια μετά τον Αύγουστο, ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, ότι είναι καλό για τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση, αλλά επίσης αυτό είναι καλό και για την επενδυτική κοινότητα. Αυτή η ανάπτυξη που βλέπουμε τώρα πρέπει να συνεχιστεί και να είναι βιώσιμη συν το χρόνο. Μια ακόμα ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Τελική όμως, παρακαλώ. Ακούσαμε τις συζητήσεις που είχαν σήμερα για μια ψηφική γραμμή. Όχι, κάποιος ρώτησε. Δεν θυμάμαι αν ρωτήθηκε ο κύριος Μεσκοβισή ή αν ο Μάριο απάντησε σε αυτό. Εάν συζητήσαμε κάτι τέτοιο και είπε όχι. Και όχι, δεν συζητήσαμε κάτι τέτοιο. Τα βήματα από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρα. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα του χρέους με τον κύριο Working Group, αλλά είμαι πεπισμένος ότι καθώς βαδίζουμε προς το Πάσχα θα συζητούμε και για την φύση της εξόδου της Ελλάδος από το πρόγραμμα. Ναι, ακόμα μία ερώτηση, ναι, παρακαλώ. Σε σχέση με το μέλλον και το σημερινό Eurogroup, ναι, δεν συζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπε και ο κύριος Σεντένο. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση απόψε για αυτό. Όχι, όχι. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση επ' αυτού, ούτε στην Αθήνα, στο Χίλτον, όπου εμείς συναντούμε τους θεσμούς και ο Γιώργος μπορεί να το επιβεβαιώσει για το Euro Working Group ή εδώ, επ' αυτού του θέματος. Αλλά προφανώς μια συζήτηση θα ανοίξει σχετικά με τη φύση της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Πρέπει να πω ότι οι θεσμοί έχουν μεγάλη όρεξη για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά πρέπει να πω ποιο είναι το νόημα να χτίζουμε μαξιλαράκια ασφαλείας. Τα μαξιλαράκια ασφαλείας συνιστούν μια προληπτική γραμμή και το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ που θα εκταμιευθεί τώρα είναι ένα τμήμα αυτού του μαξιλαριού ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ, άπαντε. Σας ευχαριστώ.